τα παιδικά μου τα χρόνια ήμουν πρώτα που επένα δημοτικό, νοχτατάξιο δημοτικό. Έκανα κουβάλουν άσερον τη νύχτα και έπιανα 60 παράδεση και ο Ρώσα. Κάθε νύχτα, κάθε νύχτα. Επί 2 μήνες έτρωγα μπουρκούρι κάθε μεσομέρι. Μετά που συγχωρήθηκε ο πατέρας μου, επένα δύο καιρό ποσκός. Και έκανα τελή γεωργία τη νύχτα, έκανα που σκόλανε από τις πρόβατα, έκανα ζωκάρι τη νύχτα. Μετά από το περβόλι, στη γεωργία έκανα, έφερα αλεμπρόμητο. Και μετά έφερα το 50 ώρας από το κινητό φορτικό. Και κουβάλω χαλίτσα στη Σεργολάβη. Ύστερα έκανα λατομείο. Τελικά που δούλευκα στη θάλασσα μέσα στα τέλεια στο παραγιάλι που φόρτωνα το τσακίλι, έβρα μια μπόμπα στη θάλασσα την εποχή που επιάστηκε η Αίγυπτο με το Ισραήλ, όχι με τους Παλαιστινίους. Έβαλα την μπόμπα μπα στη μάλλη μαξιλάρα του αυτοκίνητου και πήρα την στο έκτο συγκρότημα στην Λάρνακα. Το συγκρότημα επί των εκρηκτικών υλών δεν ήταν μέσα στο γραφείο. Οπότε ο λαλήμος συνταγματάρχης περίμενε λίγη ώρα ώστε να επιστρέψει. Αφού και αλτερών είδα μπροστά μου μια ταμπέλα που έγραφε αρχαιολογικό μουσείο. Λάλλω να πάω να δω το ίδιο μουσείο. Επία στο μουσείο ήταν ο Ανδρέας Σάβα, οπότε όταν με είδε, ήθελε να μου δώσει ένα σελήνη για πώς εδικονίζομαι που με είδε, έτσι τα ρούχα μου τεβρεμένα. Επήρε με στη μια αισθουσά που ήταν τα αγγεία, μετά που είδα τα αγγεία, επήρε με στην άλλη αισθουσά που είχε ένα γάλματα. Όταν τα είδα, είπα του κάμνω και εγώ από τούτα. Ποτέ κάμνει τα τη μου, εσύ από τούτα. Ήρθα στο χωρικό και προσπάθησα και ήβρα μια πέτρα. Γύρευκα πέτρα να ξεκινήσω να κάμνω αγάλματα. Όταν ενήβρα μια πέτρα και έκανα τον πρώτο πρόσωπο και πήρα το στον καφενέ, λέει μου η χορκανή δεν το έκαμες εσύ, αλλά ήβρες το που δούλευκες με τον εσκαφία χαμή. Ύστερα περιπέζαμε πως έκανα αγάλματα η χορκανή, αλλά ήταν ένας ο Κώστας οικονόμου, ναι. Και έωσε μου θάρρος, λαλί μου, να συνεχίσεις και να μην ακούσεις κανενού ό,τι σου πω. Συνέχιζα αιώνιας και τον άλλος από τη ξένη που τον μαζωτώ και ζούσα μου θάρρος. Συνέχισα μέχρι σήμερα που κάνω. Αν έβρω την πέτρα και εδώ την πέτρα, ξέρω είναι τα άγαλμα, πρέπει να γίνει την πέτρα. Ευτής. Και έχω το στο μυαλό μου καμούμενο πιο. Να βάλω έβρω την πέτρα που είναι να κάνω έτσι το άγαλμα, κάνω το στο νου μου πρώτα και ύστερα ξεκινώ και κάνω την πέτρα. Και ξεκινώ και τελειώνω έναν και ένα αρκεύκο άλλο. Πρέπει να το τελειώσω εκείνο και μετά να ξεκινήσω να κάνω άλλο. Σε υποτείνει που φωνείται με να βλαστιβάζει, με να θυμώνεσαι, με τίποτε. Ήρεμο τσαμί,
ασχολείσαι με την δουλειά σου. Τούτο είναι το άγαλμα, παριστάνει τον το χορκανό μου τον Καμινάρη που πήγε στον ύπνο του Άγιο Ξενοφών να πάει στην Ποκολία να φέρει την εικόνα του. Επήγε στην Ποκολία και πήγαινε στο μοναστήρι και ζήτησε να του δώσουν την εικόνα του Αγίου Ξενοφόντος. Μετά ο ιερέας νομιζόμενος ότι είναι να στραφεί να την κλέψει την εικόνα, έτσι ήταν μες στο μοναστήρι ο ιερέας, έχωσε την μες στο προάβλιο, έκαψε και έχωσε την μες στο χώμα, μες στο προάβλιο της εκκλησίας. Οπότε μετά 15-20 μέρες πάλι πήγαινε ο Άγιος Ξενοφός στον ύπνο του και είπε του να πάει στην Ποκολία και εκεί που κάτι καπνό να μαγιάψει, να ονεύρει και να τον πιάσει, να τον φέρει στον μαζωτό. Επίεν και είδεν που τον καπνόν τέτοια ψετέπιαν την εικόνα και ήμουν αντί να έρθει 8 μέρες είστε μια ημέρα εις τον μαζωτόν και ψώφισεν εις μετά. Και θεώρησα καλό να τον κάνω για να μείνει αθήμιον τώρα του το άγαλμα με την μουλάν και για να τον κάνω επεράσαν ένα χρόνο να τον κάνω. Εγώνι που ξεκίνησα έκυδα τίποτε να κάνω, έκανα αγάλωμα τα πέτρινα και μετά σκέφτηκα να κάνω και ψηφιδωτά. Είπε μου ένας που είσαι και μέσα μου, ο αδελφός του, συχάνω το όνομα του. Είπε μου να στα μείνω με τη δουλειά που κάνω, να λέτε να μην γυρεψώ να κάνω άλλα πράγματα σαν ψηφιδωτά, γιατί τα ψηφιδωτά πρέπει να είσαι του Πανεπιστημίου για να μπορέσει να κάνεις. Εγώ δεν είδα ψηφιδωτό. Είπα μου άλλη που ερώτησα τι είδα, είπα μου πως έχεις την αγγελόχτη στην μια εικόνα ψηφιδωτή. Επία στην εκκλησία να προσκύνησα τις εικόνες, δεν είδα ψηφιδωτή. Στο προάβλιο της εκκλησίας ήταν ο ιερέας με τον βοηθό του. Εσαιρέτησα τον προτάτε, είπα το δάσκαλε πού είναι η εικόνα η ψηφιδωτή. Δηλαδή μου όταν πάεις στην Αγία Πόρτα στο βάθος να τη δεις. Μα εγώ δεν ήθελα να τη δω από μακριά, ήθελα να τη δω από κοντά να δω πώς ήταν βαρμένες οι ψηφίδες. Οπότε με άφηκε να απαγορεύεται δηλαδή. Και έκανα την δυο φορές και δεν την καταφέρα. Το έκανα μια δυο μέρες να χωρίσω τις πέτρες και την τρίτη φορά έκανα την μόνο ένα μικρό λάθος το οποίο έκανα το που πάνω. Τρεις φορές να το κάνω. Πέτρες, τα ψηφιδωτά πάω σε έναν τοπονίτη παλιά, πάω στη θάλασσα και βρίσκω χρώματα, είτε παλιά σπίτια προ-Χριστού που χαλάσασαν και βρίσκω πέτρες, είτε στους ποταμούς που έχει πέτρες χρώματα και ως την Πάφων επία έναν ποταμό, ξέρω πόταμο, δεν ξέρω να μην το λάβεις. Και έφερα πέτρες, έχει πολλές έτσι πάνω. Πιο σκληρή πέτρα είναι η κότσινη, έχει σίδερο μας. Η κότσινη, οι άλλες κάπως τρώνται, εκείνες οι κότσινες γρανίτης. Οι πέτρες είναι να τις κόψω και μετά είναι ευκολία το κόλλημα τους. Και κάθε δοχείο έχω πέτρες που ήταν τα συγχωρημένες. Γιατί άμα θέλω άσπρη, ναι, δεν να βρω ένα κι άλλο άσπρη. Θέλω να πάω αυτή να έβρω το κουτί που έχει άσπρη, μαύρες, κότσινες. Το χέρι το λέω. Πέντε χρώματα.
Έχω το μου. Έχω χρώματα. Τώρα να δεις. Τούτε σηκώτησε με αυτό. Εσαπίσει και έτσι το. Τούτο, ας πούμε. Έχω πέτρες που, πέτρες που είναι καντούνια, όπως ένας που θέλει να βάλει που έρχεται στον τυρό, βάλει σαν τη σφίνα και έρχεται, ας πούμε, και συντηρώνεται. Πονούλων έτσι έτσι, ούλων τούτες είναι σφίνες. Να μας θέλω σφίνα, να μπορείτε να βρω να βρω σφίνα. Έχω τες εδώ χείο. Έχω τούτες. Τούτες καμνορούχα. Αφήνεις έτσι αγάλιστες πάντα. Ναι, όπως τις κόψει το κίνος, δεν τρώνται. Για να κάνω ένα ψηφιδωτό είναι να κάνω το πρόσωπο του πρώτα, τα μάτια του, τα φρύκια του, τι να που κινούνται, μούτσιντο τα χέρια του και ύστερα ξεκινώ το, να το κάνω, γιατί άμα το κάνεις μαζί, δεν στέκονται. Μπορεί να γίνει αλήχονο, μπορεί να γίνει, ας πούμε, ένα μέθοδο, εντάξει. Πρέπει να τα κάνεις και να είστε βάση, η βάση του και να είναι η βάση του. Το πρόσωπο του και τα χέρια του, τα δαχτύλια του, τι είναι. Και ύστερα ξεκινούν και βάλουν το ψηφίδες, όπου θέλει βάλεις ύστερα. Κυρία μου. Με τα φιόρα που ήταν νύφη. Που ήμουν γαμπρός. Έχω τελειώνει την ασχολές μου. Άννα, καθηγά. Ναι. Εντάξει. Ναι, δίπλος. Γιαγιό. Με ψυχήκαν οι μύτες, πω να φάνε. Ναι, βρε παιδί μου. Άρα, καλό. Αφού δεν το κράσεις καλά, εντάξει μου το κράσεις. Αν αγαπητό. Αγαπητό. Και αυτό είναι το νέο μου, παιδί μου. Δεν το λύσεις καλά. Ναι. Και ας το καράγιο είναι στο αντίπτωτο. Άμυνα το αφέσει κάτω.
τούτη είναι η Αφροδίτη που εξέβηκε από τους αφρούς της θάλασσας, εψήλωσε τα χέρια της πάνω τα, τα μαλλιά της και τα μέσα στάξα σταγόνε νερό. Τούτη είναι έκαμα 6 μήνες να την κάνω. Επειδή η πέτρα σφιχτή είναι μεγάλο μεγαλούσο μου. Έκαμε στην Λίο Μπαχουλή, δεν είναι. Μα τότε, τότε εποχή είναι τρόαση, δεν ήταν σαν τώρα που... Για σένα το πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς είναι παστό, παχύν είναι τα λοτεμπόνι, σαν τούτη. Να είναι να κονάζουμε ρί, να μάνε δεν τα ξύτω μόνο πέτσα. Σκέψα να κάνω ξύλινα γιατί εσύ που έγινε με την πέτρα να το κάνω ξύλινο. Όπως και με την πέτρα το ίδιο και με το ξύλο. Να μ' αν το δω να σου πω είναι που κάνει. Και έχω το μέσα στο μυαλό μου, το κάνω μέσα στο μυαλό μου και μετά το ξεκινώ και κάνω το, είναι καμωμένο. Τούτη είναι η Μης Κύπρος. Έφερα το ξύλο που τους αγιούς στην Παπαστσινιά σε δυσκολεύτηκα πολλά επειδή ο δρόμος δεν ήταν κοντά και πήρα σωλήνε και εκείνον το πάνω πάνω στο σίδερο πας στις σωλήνες για να έπρω, το πάρω στο δρόμο για να το φορτώσω πας στο αυτοκίνητο. Μετά που το έφερα έβγαλα το φλοιόν του και το έβαλα μέσα στο λάδι κανένας 2 μήνες για να μην εισχωρεί μικρόβιο πάνω του. Και αποφάσισα να κάνω τη Μης Κύπρος επειδή είδα στην εφημερίδα ότι είσαι διαγωνισμό. Και έκανα τη Μης Κύπρος. Παντέτσε είμαι, έκανα το μαγιόν της, παντέτσε είμαι ράφτης. Πρώτα περιπέζαμε πως επιλέγονται τις πέτρες και τα ξύλα. Αν θέλαμε να τον μάχωσαν και μπαιτζάντη. Είχα ένα κουστάκι που είχε μια και πολλή να μου τα νήσει τα νήτα, να έρθωσε να μάχει περί του χρόνου, 26 χρόνια. Η μάντα 26 χρόνια μου σύντρο είναι. Έφερε που την πρώτη μπορεί να ξεκινήσουμε το εγώ να στα το νύχτα να το τελειώσουμε. Να το τελειώναμε μια ημέρα να έρθω ένα χωρκό να αποθήκε για να τα τοποθετήσουμε. Εγώ αν δεν εμπιστεύω στο Θεό, ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνω τούτα τα έργα. Αλλά είναι η φώτιση του Θεού που με έκαμε και κάνω τα έργα. Πάω και ο εκκλησία κάθε Κυριακή. Και το Σάββατο παίρνω πρόσφορο που το χρησιμοποιάω ο παπάς μες στη Θεία Κοινωνία. Πιστεύω στο Θεό γιατί έκανα τα περί του μου έργα θρησκευτικά.
δεν είναι λαϊκά, ας πούμε. Διαφόρου σχολείων δεν πήγαινε να δεις άλλον μάστρο τσουράκι, δεν είδες. Πού μπορείς εσύ να το κάνεις διχόν να έχεις την έμπνευση του Θεού. Αφού έκανα το μηχανή των Αρχάγγελων και εφώνασαν οι Γιώργκο πως επένα από εκεί που ήθελα ένα πράγμα να πω για να έρθω να φέρω και εφώνασαν πως να σε ξημαρίσω τα πάντα και πέζει μια συμπαιχτιά μου μα σούστηκα να ακούσα τα μέλη των γυρών να σκοτωθώ ήδη. Ήθελα να κάνω γιατί που ούτε στις τέχνες ήθελα να έχω έναν γιο. Και έκανα τον κιούπεο που για κιούπε τεινούσε έτσι έναν δεξιά και ένας αριστερά και έκανα τον Αθανάσιο Γιάκο. Την πίνα και σε μένα είναι και το μωρό να τους δείξει την ταμπόνη. Δεν είναι αφηρημένη τέχνη. Ας πούμε να τραβάγαν πως σε δούλεψε να σου λέει εν το τάδι. Να ξέρω εγώ αν δεν το τάδι. Ήταν για να φανεί έναν έργο που ως έπερας από τούτη τη ζωή. Δηλαδή να κάνεις έναν έργο. Το λιμάνι ήταν ένα σαν το, να μείνει αθήμιος σαν το λιμάνι του Αντιπασά στην Ελλάδα. Έρχεψα και ο άλλος Πέτρος έκαμα το, όταν έκαμα αίτηση για να έρθει να το δει της κυβέρνησης αφού επιτρέπεται. Ήρθε ένας κύριος μια ημέρα, Κώστας Αργυρού, να δει ποιος είναι, είπα το ίδιο. Δηλαδή μου επέμπηκε στη θάλασσα και η θάλασσα της κυβέρνησης. Αλλά το γεωγραφικό μεγαλώνουμε την Κύπρο. Επέκταση των χωρητικών υδάτων, να σκάει από τα διεθνή υδάτα να το συμπληρώσει. Λέω να είναι και χωνιάς. Ύστερα, να δω να κάνουμε έναν ποτέ το μουσείο, να το κατοχυρώσουμε τα έργα μας, για να μείνουν στην Εσύμιο. Η Εκκλησία ήταν να χτίσω τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, επειδή είναι η ονομαστική μου. Μες στην Εκκλησία να βάλω 50 έργα που να συμπληρωθούν, γιατί ακόμα είναι συμπληρωμένα. Είναι μέσα είναι η τάφη μου, ένας της κυρίας μου και ένας ο δικός μου. Τα ένα μπουν και τα δύο αγάλματα, το ένα της Γιωργκού και το ένα το δικό μου. Το δικό μου κρατεί μια πινακίδα που γράφει «Άνος εν είναι το πνεύμα μου, το χώμα το κορμί μου και αθάνατη είναι η δουλειά μου».
Κάμνω αγάλματα πέτρενα, κάμνω αγάλματα πέτρενα ανάγλυφα. Κάμνω ξύλινα αγάλματα, κάμνω και ανάγλυφα ξύλινα. Κάμνω πίνακες και κάμνω και εικόνες ψηφιδωτές. Εάν με ρωτήσει κανένας, ας πούμε, είναι που είμαι καλλιτέχνη.